Ε? Όχι, το δείχνουμε στον κύριο Φίλη. Να ξέρει, γιατί δεν ξέρω, θα του δείτε και το απόγευμα εσείς, κύριε Υπουργέ. Ναι, θα έχουμε μία συνάντηση το απόγευμα. Ναι. Είναι, πρέπει να σου πω, από τότε που είμαι εδώ στο Υπουργείο, κάθε μέρα έχω κάνει δεκαετία συναντήσεις με πολίτες, με φορείς, με καθηγητές, με πριτάνεις. Εδώ και την τρόικα. Δεν φαντάζομαι να τους πείτε αυτό που είχατε πει προημερών, ότι με 3-4 φοροφυγάδες θα βρούμε τα ισοδύναμα, γιατί δεν τους αρέσουν αυτά. Ναι, είναι υπέρ των φοροφυγάδων, εννοείται. Όχι, δεν είναι υπέρ των φοροφυγάδων. Είναι υπέρ της αποτελεσματικότητας. Δεν είναι σε λέει μόνιμο έσοδο αυτό. Και τώρα χτυπάμε τη φοροδιαφυγή, είναι αποτελεσματικό. Δεν έχει το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Και τώρα χτυπάμε τη φοροδιαφυγή, άμα τη χτυπήσουμε, δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν το δέχονται, κύριε Φίλη, γιατί δεν μας πιστεύουν πια. Κάθε κυβέρνηση ψεύδει τον εαυτό της, μιλάει για τη φοροδιαφυγή. Ας μιλήσουν πρώτα αυτοί και μην κάνουμε εμείς εκπροσώπους τους. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι παίρνουμε και μέτρα αναδιάταξης και του μηχανισμού πάταξης φοροδιαφυγής. Υπάρχει μια συζήτηση δημόσια. Πέρασε με ένα νόμο για τα ζητήματα αυτά. Να δούμε τώρα εσείς τι νόμο θα περάσετε. Μισό λεπτό. Μην επεκταθώ άλλο. Ναι, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς μετά. Λοιπόν, λέω τώρα, εσείς αναγγείλατε έναν διάλογο. Δημόσιο ανοιχτό διάλογο γύρω από τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Η επιδίωξη είναι να καταλήξει αυτός ο διάλογος και με τους φορείς και με τους αρμόδιους κτλ. Σε τι, σε μια συνολική αλλαγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, θα προχωρήσετε, ας πούμε, σε αλλαγές που έχουν να κάνουν και με το δημοτικό και με το γυμνάσιο και με το εξεταστικό σύστημα και με τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και με τα βιβλία, λέω για το πρώτο κομμάτι, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και σε αλλαγές, γιατί κατηγορηθήκατε για την τριτοβάθμια, για παράδειγμα, για παρεμβάσεις κατάργησης του προηγούμενου νόμου. Ιδιαίτερα για τα συμβούλια, εννοώ, διοίκηση των πανεπιστημίων, χωρίς να έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος και να ολοκληρωθεί όποια διαδικασία. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Λιρετζή, εμείς δεν προχωρούμε σε μονομερείς ενέργειες και δεν ευνηδιάζουμε. Θέλουμε να υπάρξει αυτός ο εθνικός κοινωνικός διάλογος, όχι σε μια επιτροπή και σε τέσσερις τείχους μέσα, δηλαδή να ευνηδιάσουν κάποιοι, ας το πούμε, εμπειρογνώμονες της κυβέρνησης στην κοινωνία. Αντιθέτως, θέλουμε ένα διάλογο που, αφού τεθεί από το Υπουργείο και από άλλους παράγοντες η ατζέντα των θεμάτων για συζήτηση και επίλυση, που αγκαλιάζουν το σύνολο της εκπαίδευσης, και να μην επικεντρώνονται για άλλη μια φορά στο θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί η αλλαγή στην εκπαίδευση πρέπει να αρχίζει από κάτω, από την προσχολική ηλικία, και να προχωράει. Σωστό, και όχι να κάνουμε απλώς κινήσεις κορυφής στο θέμα της εκπαίδευσης. Αφού γίνει αυτή η συζήτηση με τη συμμετοχή, κατά τη γνώμη μας, και των γονιών και των μαθητών, όχι μόνο και των εκπαιδευτικών, δηλαδή όχι στενά, επαναλαμβάνω, μια κουβέντα ειδικών και εμπειρογνωμόνων. Το θέμα της παιδείας είναι ένα βαθιά κοινωνικό και πολιτικό θέμα. Αφορά το μέλλον της χώρας μας. Συναρτάται με την ανάπτυξη της χώρας μας και με το μέλλον της νέας γενιάς. Δεν μπορεί να είναι, λοιπόν, ένα θέμα που το αποκόπτουμε από τη συνολική πορεία της χώρας. Προφανώς. Αλλά δεν πρέπει να παραντολογούμε κιόλας. Γι' αυτό θα θέσουμε την ατζέντα και θα γίνει ένας τέτοιος κοινωνικός μέχρι εθνικός πότε διάλογος. Επιδιώκουμε μέχρι με στόχο τι. Συζητάμε για να πετύχουμε τι. Στόχος τι. Με στόχο να υπάρξουν ορισμένες όριμες αλλαγές, ανάμεσά τους και ο τρόπος χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, να μην τα προκαταλάβω τώρα εγώ, μέχρι τον Ιούνιο το αργότερο. Και να εφαρμοστούν Μάιο, πότε, Ιούνιο. Τι ορίζοντα εφαρμογής? Πολλά από αυτά θα αρχίζουν να εφαρμόζονται από τη νέα σχολική χρονιά. Αυτό βάζω τον ορίζοντα του Ιουνίου. Μάλιστα. Άλλα ζητήματα μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση για αργότερα. Δηλαδή, δεν πάμε να κάνουμε εφάπαξ μια κίνηση και μια αναταραχή. Θέλουμε σιγά σιγά να λύνουμε κόμπους. Και όχι να κόβουμε. Να λύνουμε κόμπους στην εκπαίδευση. Έχετε ένα κόμπο. Αλλάζει, για παράδειγμα. Ώσπου να ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος τον Ιούνιο, που σας λέω, με κάποια νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά το συνολικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης, έχουμε ανάγκη να αντιμετωπίζουμε άμεσα λειτουργικά προβλήματα, πιεστικά, εκκρεμότητες. Έχετε μία εκκρεμότητα και ένα κόμπο, κύριε Υπουργέ, με την Εκκλησία και το θέμα των θρησκευτικών. Εκεί τι θα κάνετε? Θα φτάσουμε και εκεί. Θα φτάσουμε και εκεί. Ας δούμε για την εκπαίδευση πρώτα. Θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που είχαμε ήταν το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της νομοθεσίας που υπάρχει για την εκλογή των υποψηφίων, τον καθεσμό των υποψηφίων Πριτάνεων, είχε βγάλει, όπως είχε ακυρώσει, τρεις πριτανικές εκλογές. Δεύτερον,
Και μόνο η διάταξη που έλεγε ότι αποκλείονται με προεπιλογή οι υποψήφοι, δεν αφήνουμε τους πανεπιστημιακούς να επιλέξουν οι ίδιοι όποιους θέλουν. Τους βάζουμε νωρίτερα ένα short list για να ψηφίσουν. Ήταν μια διάταξη που προσέκρουε στην μεγάλη πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Γι' αυτό, επειδή έχουμε άλλες 5 τώρα εκλογές πριτάνεων μπροστά μας, αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη ρύθμιση που αφαιρούμε από τα συμβούλια διοίκησης το θέμα της προεπιλογής. Δηλαδή, επαναφέρουμε τη δημοκρατική λειτουργία σε αυτό το σημείο στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Δεν πάμε σε συνολική αλλαγή του μοντέλου σήμερα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Υπουργέ. Θα το συζητήσουμε. Ωραία. Επειδή δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, μερικά ακόμα. Υπάρχουν και άλλα λειτουργικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο τρόπος εισαγωγής των παιδιών φέτος στα πανεπιστήμια, όπου ξέρετε υπάρχει η ιδιομορφία ότι έχουμε δύο ειδών πια αποφύτου, του φετινού και του περσινού, με το 6-1 και 4-1. Τέτοια και άλλα ζητήματα και στα πανεπιστήμια και στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης θα συγκροτηθούν σε νομοσχέδιο και θα περάσουν από τη Βουλή. Επαναλαμβάνω, δεν διαταράσσουμε το συνολικό θέμα διοίκησης, λύνουμε επίγοντα λειτουργικά, τεχνικά. Πηγαίνετε και στο θέμα των θρησκευτικών, να κλείσουμε αυτό το κύκλο για να πάμε και στα γενικά. Πριν των θρησκευτικών, επειδή είχαμε και ένα. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο θρησκευτικών, γιατί είναι και ευρύτερο στο θέμα, επειδή έχουν τεθεί με ένταση μερικά ζητήματα που αφορούν τους μαθητές. Δηλαδή, εχθές, ας πούμε, στη Χαλκιδική, και είναι μέρες τώρα, δεν μπορούν να μετακινηθούν οι μαθητές να πάνε στα σχολεία, διότι αυτοί που τους μεταφέρουν, επειδή δεν έχουν πληρωθεί, δεν τους μεταφέρουν πια, και τα παιδιά πηγαίνουν από τα πόδια μέχρι οι γονείς εκεί ό,τι μπορούν κτλ. Περιφέρεια. Τι θα κάνει το Υπουργείο? Δεν γνωρίζω το ειδικό θέμα. Ακούστε κάτι. Η περιφέρεια έχει αναλάβει την ευθύνη της μετακίνησης των εκπαιδευτικών, των μαθητών. Ναι. Δεν ξέρω ο κ. Τζιτζικώστας τι ακριβώς έχει κάνει εκεί. Στις υπόλοιπες περιοχές και στην Αττική που γνωρίζω, αλλά και αλλού, βλέπω ότι η περιφέρεια ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή της για μεταφορά των μαθητών. Επίσης, θέλω να πω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών χθες εξέδωσε μια εγκύκλιο και έστειλε 25 εκατομμύρια ευρώ από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για το 2015 σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Δηλαδή για τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, θέρμανση κλπ. Πετρέλα κτλ. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια. Τώρα, ειδικά ο κύριος Τζιτζικώστας τι έχει κάνει στην Καλλικιδική, δεν το ξέρω το θέμα. Δεν μπορεί να έχει και χρόνο τώρα. Επί των θρησκευτικών. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Θα το αλλάξετε το θέμα. Συνδιοικείτε με την Εκκλησία, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό, ρε, λέει, συνδιοικεί με την Εκκλησία. Όποιο μιλάει στην Ελλάδα απαγορεύεται να μιλάει Εκκλησία. Ένα λεπτό. Ο υπουργός θα πει τη δικιά του σκέψη. Ο υπουργός είπε δεν θα προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες. Καλά το πει. Το ζήτημα λοιπόν του εκπαιδευτικού προγράμματος συνδιοικείται με την Εκκλησία. Όταν λέμε μονομερείς ενέργειες, κύριε Λυριτζή, εννοούμε ότι σεβόμαστε τους συνομιλητές μας. Προφανώς. Οι οποίοι, μάλιστα, αν αυτοί οι συνομιλητές έχουν το θεσμικό και συμβολικό ρόλο της Εκκλησίας, όπως είναι στη χώρα μας η Εκκλησία, είναι λογικό να λαμβάνουμε υπόψη μας την άποψή της. Εσείς τι λέτε, κύριε Υπουργέ, θα μας πείτε. Την ευθύνη και για τα μαθηματικά και για τη χημεία και για τα αρχαία και για τα θρησκευτικά. Την έχει το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι συνταγματικό. Επομένως, τι σκέφτεστε να κάνετε δεν στο θέμα αυτό? Δεν συζήτηση. Σκεπτόμαστε να αναμορφώσουμε συνολικά τη διδασκαλία των θρησκευτικών και ήδη χθες μια ομάδα θεολόγων, ο καιρός, μας απέστειλε και μια επιστολή με ενδιαφέρουσες απόψεις. Το μάθημα δεν πρέπει και δεν θα είναι μάθημα κατηχητικού, δεν θα είναι μάθημα ομολογιακού χαρακτήρα, θα έχει πολιτισμικό χαρακτήρα και θα έχει και χαρακτήρα γνώσης των θρησκειών, διότι στην εποχή μας που η θρησκεία ακριβώς παίζει ένα σοβαρό ρόλο και πολιτικό ρόλο και κοινωνικό ρόλο, δεν είναι σωστό τα παιδιά μας να μην γνωρίζουν τι πιστεύει το παιδί του διπλανού θρανίου. Επομένως, πόσο μάλλον της διπλανής χώρας. Συμφωνεί η Εκκλησία με αυτή την αντίληψη, θα έχετε σύγκρουση σε αυτό το θέμα? Τι βλέπετε? Έχετε συζητήσει? Επαναλαμβάνω, η αναμόρφωση των θρησκευτικών είναι αντικείμενο διαλόγου και με την Εκκλησία, καμία αντίρρηση, αλλά είναι αντικείμενο απόφασης από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας. Εγώ απλώς θα υπογράψω την απόφαση. Από του χρόνου. Το εκπαιδευτικό, το Ινστιτούτο. Από τη νέα χρονιά. Θα ισχύσει. Γιατί είναι η επιδίωξη? Γιατί δεν αλλάξατε? Ήδη ξέρω ότι υπήρξε μια πιλωτική εφαρμογή που θα την αξιοποιήσουμε για αυτή τη διδασκαλία. Γιατί δεν αλλάξατε τον τρόπο, την εγκύκλιο Λοβέρδου, για το πώς παίρνει ένα παιδί απαλλαγή από τα θρησκευτικά και αναγκάζονται οι γονείς να δηλώνουν το θρήσκευμα ή την άρνηση θρησκεύματος? Εσείς πιστεύετε ότι ήταν σωστή ή λάθος η εγκύκλιο Λοβέρδου? Λάθος. Τι σημασία έχει, ότι είναι λάθος? Και εσείς το ίδιο πιστεύετε? Γιατί δεν και πιστεύω ότι
Και πιστεύω ότι μπορούμε, δεν θέλουμε, επαναλάβω, να κάνουμε πρώτη κίνηση τέτοια, μέσα από συζήτηση και με την Εκκλησία, ώστε να άρουμε παρεξηγήσεις, να αποκαταστήσουμε την νομιμότητα. Το θέμα με την Εγκύκλιο Λοβέρδου είναι ότι παραβιάζει, κατά τη γνώμη μου, την νομιμότητα, το Σύνταγμα. Έτσι. Βάζει τον κόσμο να υπογράφει ότι είναι άθεος ή άθρησκος για να παίρνει απαλλαγή, ενώ μπορεί να μην είναι. Ναι. Και πάσης και να είναι. Τι σημαίνει άθρησκος, βεβαίως, 17 χρόνια παιδιά. Καλά, είναι δικαίωμά του. Ναι, λειτουργήσε όμως η Εγκύκλιος. Και μάζεψε τα παιδιά στο σχολείο. Λειτουργήσε με τα θρησκευτικά. Κύριε Υπουργέ. Σας πληροφορώ ότι λειτουργήσε κατά τρόπο παιδαγωγικά ελεγκταίο. Από και πέρα μπορεί να βάλει και χωροφύλακε και να μαζεύει τα παιδιά μέσα στην τάξη. Αυτό συζητάμε τώρα. Όχι, ρωτάμε την άποψή σα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το Σύνταγμα ισχύει και στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Σαφής. Ευχαριστούμε πολύ.